Καθημερινά Λόγια του Θεού. Εάν πράγματι επιθυμείς να αποκτήσεις την οδό για την αιώνια ζωή και αν είσαι ταγμένος στην αναζήτησή της, απάντησε πρώτα σε αυτήν την ερώτηση. Πού είναι ο Θεός σήμερα? Ίσως η απάντησή σου να είναι ότι ο Θεός βεβαίως ζει στον ουρανό. Εκείνος δεν θα μπορούσε να ζει στο σπίτι σου. Έτσι δεν είναι? Ίσως να μπορεί να πεις ότι προφανώς ο Θεός ζει ανάμεσα στα πάντα ή ότι ο Θεός ζει στην καρδιά του κάθε ανθρώπου ή ότι ο Θεός βρίσκεται στον πνευματικό κόσμο. Δεν αρνούμε τίποτε από αυτά, αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσω το θέμα. Δεν είναι απολύτως σωστό να πεις ότι ο Θεός βρίσκεται στις καρδιές των ανθρώπων, αλλά δεν είναι και τελείως λάθος. Και αυτό διότι ανάμεσα σε αυτούς που πιστεύουν στο Θεό υπάρχουν αυτοί που η πίστη τους είναι αληθινή και αυτοί που η πίστη τους είναι ψεύτικη. Υπάρχουν αυτοί που εκείνος επιδοκιμάζει και αυτοί που αποδοκιμάζει. Υπάρχουν αυτοί από τους οποίους είναι ευχαριστημένος και αυτοί που απεχθάνεται και υπάρχουν αυτοί που εκείνος οδηγεί στην τελείωση και αυτοί που εξαλείφονται από εκείνον. Και με αυτό θέλω να πω ότι ο Θεός ζει στις καρδιές ολίγων μόνο ανθρώπων και ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι χωρίς αμφιβολία εκείνοι που αληθινά πιστεύουν στο Θεό, εκείνοι που ο Θεός επιδοκιμάζει, αυτοί από τους οποίους εκείνος είναι ευχαριστημένος και αυτοί που εκείνος οδηγεί στην τελείωση. Είναι αυτοί που καθοδηγούνται από το Θεό. Από τη στιγμή που καθοδηγούνται από το Θεό, είναι και εκείνοι που έχουν ήδη ενημερωθεί και έχουν δει την οδό του Θεού για την αιώνια ζωή. Εκείνοι που η πίστη τους στο Θεό είναι ψεύτικη, αυτοί που ο Θεός αποδοκιμάζει, αυτοί που ο Θεός απεχθάνεται, αυτοί που τους εξαλείφει ο Θεός, είναι βέβαιο ότι ο Θεός θα τους απαρνηθεί. Είναι βέβαιο ότι θα απομείνουν εκτός της οδού της ζωής και είναι βέβαιο ότι δεν θα μάθουν ποτέ πού βρίσκεται ο Θεός. Αντιθέτως, εκείνοι που ο Θεός ζει μέσα στην καρδιά τους γνωρίζουν πού βρίσκεται εκείνος. Είναι οι άνθρωποι στους οποίους ο Θεός κληροδοτεί την οδό της αιώνιας ζωής και είναι αυτοί που ακολουθούν το Θεό. Μήπως τώρα γνωρίζεις πού βρίσκεται ο Θεός? Ο Θεός είναι τόσο μέσα στην καρδιά του ανθρώπου όσο και στο πλευρό του. Δεν βρίσκεται μόνο στον πνευματικό κόσμο και πάνω από όλα τα πράγματα, αλλά ακόμα περισσότερο στη γη, πάνω στην οποία υπάρχει ο άνθρωπος. Κι έτσι, η άφιξη των εσχάτων ημερών έχει φέρει τα βήματα του έργου του Θεού σε νέο έδαφος. Ο Θεός είναι ο ύπατος άρχων των πάντων στο σύμπαν και είναι ο στυλοβάτης του ανθρώπου στην καρδιά του και επιπλέον ο Θεός υπάρχει ανάμεσα στους ανθρώπους. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο μπορεί να φέρει την οδό της ζωής στην ανθρωπότητα και να φέρει τον άνθρωπο στην οδό της ζωής. Ο Θεός έχει έρθει στη γη και ζει ανάμεσα στους ανθρώπους για να μπορέσει ο άνθρωπος
να αποκτήσει την οδό της ζωής και έτσι να μπορέσει να υπάρξει. Ταυτόχρονα, ο Θεός διευθύνει τα πάντα στο σύμπαν, έτσι ώστε όλα να μπορούν να συνεργάζονται στη διαχείριση του έργου Του ανάμεσα στους ανθρώπους. Και έτσι, αν αποδέχεσαι μόνο το δόγμα ότι ο Θεός υπάρχει στον ουρανό και στις καρδιές των ανθρώπων, αλλά δεν παραδέχεσαι την αλήθεια της ύπαρξης του Θεού ανάμεσα στους ανθρώπους, τότε δεν θα μπορέσεις ποτέ να αποκτήσεις τη ζωή και δεν θα μπορέσεις ποτέ να αποκτήσεις την οδό της αλήθειας. Ο Θεός ο ίδιος είναι η ζωή και η αλήθεια, και η ζωή Του και η αλήθεια συνυπάρχουν. Εκείνοι που είναι ανίκανοι να κερδίσουν την αλήθεια δεν θα μπορέσουν ποτέ να κερδίσουν τη ζωή. Χωρίς την καθοδήγηση, την υποστήριξη και την παροχή της αλήθειας, το μόνο που θα κερδίσεις είναι γράμματα, δόγματα και επιπλέον το θάνατο. Η ζωή του Θεού είναι πανταχού παρούσα και η αλήθεια Του και η ζωή συνυπάρχουν. Εάν δεν μπορέσεις να βρεις την πηγή της αλήθειας, τότε δεν θα κερδίσεις την τροφή της ζωής. Εάν δεν μπορέσεις να κερδίσεις την παροχή της ζωής, τότε σίγουρα δεν θα έχεις την αλήθεια. Και έτσι, εκτός από φαντασιώσεις και συλλήψεις, το σύνολο του σώματός σου δεν θα είναι τίποτε άλλο παρά σάρκα, η βρωμερή σου σάρκα. Να ξέρεις ότι οι λέξεις στα βιβλία δεν συνιστούν ζωή. Τα ντοκουμέντα της ιστορίας δεν μπορούν να θεωρηθούν ως η αλήθεια. Και τα δόγματα του παρελθόντος δεν μπορούν να λειτουργήσουν ως περιγραφή των σημερινών λόγων του Θεού. Μόνο αυτά που εκφράζει ο Θεός όταν έρχεται στη γη και ζει ανάμεσα στους ανθρώπους είναι η αλήθεια, η ζωή, το θέλημά Του και ο τρόπος που Εκείνος δουλεύει σήμερα. Αν εφαρμόσεις τα καταγεγραμμένα λόγια του Θεού που υπόθηκαν τα παλιά χρόνια στη σημερινή εποχή, τότε είσαι ένας αρχαιολόγος και ο καλύτερος τρόπος για να σε περιγράψει κανείς είναι ότι είσαι ένας ειδικός της ιστορικής κληρονομιάς. Και αυτό γιατί πάντα πιστεύεις σε ίχνη του έργου που επιτέλεσε ο Θεός σε περασμένους καιρούς. Πιστεύεις μόνο στη σκιά του Θεού που απέμεινε από τα έργα του Θεού που έκανε στους ανθρώπους στο παρελθόν και πιστεύεις μόνο στην οδό που έδωσε ο Θεός στους πιστούς Του τα παλιά τα χρόνια. Δεν πιστεύεις στην κατεύθυνση του έργου του Θεού σήμερα. Δεν πιστεύεις στη δοξασμένη έκφραση του Θεού σήμερα. Και δεν πιστεύεις στην οδό της αλήθειας που εκφράζεται επί του παρόντος από το Θεό. Κι έτσι, αναντήρητα, είσαι ένας εθεροβάμων, εντελώς αποκομμένος από την πραγματικότητα. Εάν τώρα είσαι ακόμη κολλημένος σε λέξεις που αδυνατούν να φέρουν τη ζωή στον άνθρωπο, τότε είσαι ένα ανέλπιδο κομμάτι νεκρού ξύλου, γιατί είσαι υπερβολικά συντηρητικός, υπερβολικά ανυπότακτος, υπερβολικά
παράλογος.